Η Χώρ κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα το νέο τεύχος 153, με μεγάλες αποκαλύψεις και ανατροπές. Σε αυτό το τεύχος, άγγελοι και φτερωτοί θεοί στην αρχαία Ελλάδα και τον κόσμο. Οι φύλακες του Διός, οι πολιτιστές του ανθρώπου, η απαγορευμένη αγγελολατρία. Μια μοναδική έρευνα αποκάλυψη της συγγραφέως Λορέτας Πέπα, που καταγράφει και αποκαλύπτει μέσα από αρχαίες πηγές, ευρήματα και κείμενα, άγνωστα στοιχεία για την ύπαρξη αγγέλων στην Ελλάδα και σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς. Ποιοι ήταν οι αγγέλοι του Ισιώδου, από πού προέρχονται τα φτερωτά όντα και οι θεοί που συναντάμε στις αρχαίες παραδόσεις, ποιες οι συνήθειες και οι λειτουργίες των αγγέλων και γιατί απαγορεύτηκε η λατρεία τους. Διαβάστε ακόμα. Θωρικός, η πρώτη αρχαία βιομηχανική πόλη. Ποιοι την έκτισαν και γιατί. Η προϊστορική κατοίκηση, οι δύο άγνωστοι θωρωτοί τάφοι. Το αρχαιότερο θέατρο της Ελλάδας. Οι συνοικίες των εργατών, τα λιμάνια, οι αρχαίοι ναοί της περιοχής και άλλα πολλά οικοδομήματα που αναλυτικά παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο. Οι Αλκιονίδες Μέρες. Μυθολογική και αλληγορική προσέγγιση. Από πού πήρε την ονομασία το περίεργο αυτό φαινόμενο στις αρχές του κάθε έτους, πώς οι αρχαίοι Έλληνες μέσα από το μύθο αυτό διέσωσαν μυστηριακές αλήθειες και ορφικές παραδόσεις. Ο Διόνυσος Ζαγρεύς, το Κοσμικό Αυγό, οι Τιτάνες. Ο Φάνης Έρος και άλλα πολλά πρόσωπα και συμβολισμοί συνθέτουν και αποκαλύπτουν την αληθινή ουσία και το νόημα του μύθου των Αλκιονίδων ημερών. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Νεοπλατωνικός Αυτοκράτορας και η Ελληνική Αναγέννηση. Ένα άρθρο που βγάζει από την αφάνεια με συγκλονιστικά στοιχεία και μέσα από τις πηγές την πραγματική ιστορία και τη βαθιά ελληνική και φιλοσοφική παιδεία του ηρωικού αυτοκράτορα. Ποιος ήταν πραγματικά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ποιοι ήταν οι δάσκαλοί του και πώς του εμφύσισαν τη λατρεία προς την ελληνική κοσμοθέαση, γιατί ήθελε να μεταφέρει την έδρα της αυτοκρατορίας από την Κωνσταντινούπολη στην αρχαία Σπάρτη, στο Μυστρά, και γιατί τελικά δεν έγινε. Ελληνοπελασγικές, ιστορικές και γλωσσικές καταβολές στην Ασία. Διαβάστε πως οι Έλληνες μέσω της Μακεδονίας και της Θράκης πέρασαν στην Ασία ιστορικά, πολιτισμικά και γλωσσικά στοιχεία από τα βάθη της προϊστορίας. Ένα άρθρο καταπέλτης, απάντηση στην νεοοθωμανική ιδεολειψία και τον τουρκικό ολοκληρωτισμό. Αιωλίδα, Ιωνία, Μυσία, Ισιδία, Φρυγία, Λυκία, Βυθινία, Ασκανία και πάμπολες ακόμα περιοχές της Ασίας, πανάρχαιες εστίες ελληνικού πολιτισμού. Η Χώρ. Και πάλι ανατρέπουμε όλα τα δεδομένα. Αποκτήστε το, γιατί η γνώση είναι δύναμη.